Πρέπει να υπάρχουν δύο σλάι στο οποίο πρέπει να γίνει κάποια έτσι παρατυπία εκεί. Πρέπει να είναι λάθος ο τρόπος της μέτρησης. Εκεί βάλετε urinary incontinence και δείχνει 80%. Κανονικά πρέπει να ήταν urinary continence. Είναι, δεν είναι, το ποσοστό είναι bother from urinary incontinence. Abother, είναι, ναι, είναι percentage of bother. Και ακόμα ένα, έτσι να τελειώσουμε. Είναι λίγο έτσι παράξενο αυτό που λέει κλείσον 3 στην 3 ή 3 στην 4 και πίεση κάτω από 20. Μα όταν είναι το 3 στην 3, είναι πολύ δύσκολο το πίεση να ξεφύγει πάνω από 10. Δηλαδή, στην ουσία να αποκλείς αρκετά περιστατικά από εκεί. Δεν είναι έτσι? Πολύ σωστό και είστε πολύ παρατηρητικός. Ο λόγος που έβαλα το κάτω από 20, η αρχική διαφάνεια που είχαμε τον κύριο Σκολαρίκο και τα guidelines τα ευρωπαϊκά μιλάνε για κάτω από 10. Ο λόγος που το έβαλα κάτω από 20 είναι ελαφρώς προβοκατόρικος, με την έννοια ότι οι ασθενείς κάτω από 20, 10 με 20, είναι υποψήφοι για συνδυασμένη θεραπεία, βραχυθεραπείας και εξωτερικής ακτινοβολίας. Αλλά σαφώς δεν είναι για το περιστατικό. Είναι αυτό που έδειξα στην αρχική διαφάνεια που λόγω ώρας προχωρημένης τα περάσαμε στις ενδείξεις με τα κριτήρια. Είναι η μεσαία στήλη που πραγματικά εκεί είναι η ενδιάμεσου κινδύνου άρρωστη που ίσως να θέλουν το συνδυασμό βραχυθεραπείας και εξωτερικής ακτινοβολίας. Δυστυχώς υπάρχουν μελέτες αυτούς αρρώστους με μονοθεραπεία, όπως έδειξε ο Στέλιος, με καλά αποτελέσματα, αλλά σίγουρα ο άρρωστος πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Η εξωτερική ακτινοβολία που δίνουμε σε σχέση με την κλασική εξωτερική ακτινοβολία διαφέρει στο... Δεν διαφέρει σε τίποτα. Όχι, διαφέρει όσον αφορά αυτό. Είναι 25 συνεδρίες αντί για τις 35 που δίνουμε στην τυπική εξωτερική ακτινοβολία. Και είναι πολύ λιγότερα γκρέι. Είναι 45 γκρέι αντί για τουλάχιστον... Εντάξει, είναι μια απονεμένη ιστορία των γκρέι, εν πάση περιπτώσει 70. Στην Ελλάδα είναι πάντα κάτω από 70. Δεν έχω δει πουθενά να ακτινοβολείται προστάτη με πάνω από 70. Σήμερα ξέρουμε ότι πρέπει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν έχω δει τουλάχιστον εγώ. Σήμερα θέλουμε 80 γκρέι, 78, 77, 79 γκρέι, με τη σύμμορφη με την IMRT. Σίγουρα όμως όταν κάνουμε συνδυασμό δεν μπορούμε να δώσουμε και εσωτερική ακτινοβόληση και εξωτερική. Είναι αυτό που είπε ο Στέλιος, με πολύ μικρότερη δόση ακτινοβόλησης. Και αυτό είναι ουσιαστικά το πλεονέκτημα. Θα ρωτήσει κάποιος γιατί να μπω στην ταλαιπωρία να κάνω και βραχυθεραπεία και εξωτερική ακτινοβολία. Ο λόγος είναι διπλός. Ο ένας είναι αυτός, δίνουμε πολύ λιγότερα γκρέ εξωτερικής ακτινοβολίας, άρα μειώνουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Και ο δεύτερος είναι ότι ο συνδυασμός, συνολικά, αν υπολογίσουμε την βιολογική δόση, όπως λέγεται, είναι πολύ υψηλότερο. Δηλαδή, δίνουμε καλύτερη ακτινοβολία με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Και ο Στέλιος είναι πολύ πιο έμπειρος στη βραχυθεραπεία από ότι είμαι εγώ. Ακόμα και η δόση της βραχυθεραπείας είναι μικρότερη. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, Στέλιο? Ναι, είναι 110 γκρέ αντί για 145. Αντί για 145. Αυτό είναι ενημερωτικά σε 10 λεπτά, γιατί τώρα στείλουν τις διαφάνειες για το οποίο θα πει. Τελειώνουμε ήδη. Εμείς τελειώσαμε. Εμείς δεχόμαστε ερωτήσεις ήδη. Δεχόμαστε ερωτήσεις ήδη, είμαστε έτοιμοι. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Βεβαίως. Εάν κάποιος κάνει εξωτερική ακτινοθεραπεία σαν μονοθεραπεία, ας το πούμε, για καρκίνο του προστάτη, σύμφωνα με τα guidelines, αν δεν απατώμε, θα πρέπει να πάρει και 3 χρόνια ορμονικό αποκλεισμό. Εδώ έχουμε τέτοιο θέμα. Είναι μια γκρίζα ζώνη αυτή ουσιαστικά. Δεν υπάρχει καμία τυχιοποιημένη μελέτη για τη βραχυθεραπεία. Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, 3 τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ για την εξωτερική ακτινοβολία με ανδρογονικό αποκλεισμό. Παρόλα αυτά, επειδή δρά ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο, είναι ακτινοβολία, τις περισσότερες φορές δίνουμε. Όταν κάνουμε συνδυασμένη θεραπεία, δίνουμε σίγουρα. Μερικές φορές, σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου, με γκλίσον 7, μπορεί να δώσουμε ανδρογονικό αποκλεισμό με βραχυθεραπεία. Επαναλαμβάνω όμως, δεν υπάρχει τυχιοποιημένη μελέτη να το στηρίζει αυτό. Και οι περισσότερες από τις μελέτες που έδειξε ο Στέλιος είναι χωρίς ορμονοθεραπεία. Είναι μονοθεραπεία μόνο με βραχυθεραπεία. Δείξαμε κάποια στιγμή με ή χωρίς για όλες τις μορφές του τις εντοπισμένες, βραχυθεραπεία, εξωτερική ακτινοβολία, ριζική προστατεκτομή και δεν φάνηκε καμία διαφορά στην επιβίωση. Την έχουμε τη διαφάνεια. Yeah. Τη βάλαμε για άλλο λόγο βέβαια, αλλά απαντάει στην ερώτηση που κάνατε. Ναι, δεν υπάρχουν και πολλά δεδομένα για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, δεν έχουμε και δεδομένα για να πούμε ναι ή όχι. Το ερώτημα της ορμονοθεραπείας στην εξωτερική ακτινοβολία θεωρητικά είναι στον αέρα, κατά την προσωπική μου γνώμη. Γιατί να το δώσουμε, επειδή πάγει την απόπτωση και είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Πόσο καλές μελέτες έχουμε γι' αυτό? Και αν έχω έναν άρρωστο ο οποίος έχει εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη, θεωρείται, η εξωτερική ακτινοβολία θεωρείται σε πολλές μελέτες
ότι και χωρίς την ορμονοθεραπεία, και αν δείτε πολλούς ακτινοθεραπευτές, Στέλιο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, δεν δίνουν ορμονοθεραπεία όταν δεν έχουν ένα στάδιο. Εγώ συμφωνώ με το ότι μάλλον η ακτινοθεραπεία φτάνει από μόνη της. Ναι, ναι. Όμως νομίζω ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε τρεις μελέτες. Βεβαίως, ναι. Ότι θα πρέπει για ακόμη καλύτερη μείωση της βιοχημικής υποτροπής και αύξηση του χρόνου επιβίωσης να δώσεις και τρία χρόνια και τρία χρόνια ορμονικού αποκλεισμού. Υπάρχουν και μελέτες αυτές και υπάρχουν επίσης και μελέτες που λένε δώσε ένα χρόνο. Ναι. Δεν χρειάζονται τρία χρόνια πια. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε με το ένα χρόνο, δηλαδή πρώτα ήταν οι μελέτες του ενός ετούς και μετά βγήκαν οι μελέτες των τριών ετών, εάν δεν απατώμε. Επομένως, και το ερώτημα τελικά είναι το εξής. Αν κάποιος είναι να κάνει βραχυθεραπεία, εξωτερική ακτινοθεραπεία και να πάρει και ένα ή δύο ή τρία χρόνια ορμονικού αποκλεισμού. Εκεί ήξερα ότι θέλετε να φτάσετε εκεί, είμαι σίγουρος. Είναι η μπλε ομάδα. Να διευκρινίσω κάτι για να μην βγει λάθος συμπέρασμα. Το 70 με 80% των ασθενών που κάνουν βραχυθεραπεία, και μιλάω το 2011, όχι το 83 ή το 93, που ήταν χαμηλότερο, τώρα το 70 με 80% ασθενών που κάνουν βραχυθεραπεία δεν παίρνουν ανδρογονικό αποκλεισμό. Κάνουν βραχυθεραπεία ως μονοθεραπεία. Σωστά. Ήθελε ο κύριος Ψωμιάδης. Ναι. Ριζική προστατεκτομή την πενταετή επιβίωση. Ξέρουμε το ποσοστό είναι καλό. Ειλικρινά, ποσοστό δεν γνωρίζω γιατί τα περιστατικά είναι πάρα πολύ λίγα και ο λόγος κυρίως είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδείξουμε με τα μέσα που έχουμε σήμερα ότι η υποτροπή είναι μόνο εντοπισμένη στο προστάτη και όχι έξω από αυτόν. Για να οδηγηθούμε σε ριζική προστατεκτομή. Από ένα κέντρο που έχω την εμπειρία, που το ανέφερα πριν, μιλάμε για δύο περιστατικά σε 1.900 ασθενείς. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βγάλω. Τι ποσοστό να βγάλεις σε δύο ασθενείς. Διάβασα σε κάποιο σημείο βιβλιογραφίας ότι σε κάποιο κέντρο είχαν ποσοστό από 50 έως 79%. 55 με 79 κάπου εκεί. Ναι, απλώς θα έχει σημασία να ξέρουμε το νούμερο των ασθενών. Γιατί με βάση τους δύο που είπα και εγώ, μπορώ να σου πω ότι είναι 50%. Σου είπα ότι ο ένας έχει μηδενικό PSA και ο άλλος πέθανε ήδη από οστικές μεταστάσεις. Βαγγέλη, ρεαλιστικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ εύκολα περίπτωση στην οποία θα πάμε να κάνουμε ριζική μετά από βραχυθεραπεία. Βραχυθεραπεία θα κάνουμε από τη στιγμή που οι high risk ασθενείς δεν πηγαίνουμε εύκολα στη βραχυθεραπεία, θα κάνουμε σε low και intermediate risk. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι σε μια ηλικία, πώς να πούμε, 65 χρονών. Δεδομένου ότι θα ξέρουμε το αποτέλεσμα μετά από κάποιο καιρό της βραχυθεραπείας, αυτοί οι άνθρωποι, αν θα αποτύχουν μετά από πόσο, 5-6 χρόνια, άρα θα είναι, ξέρω εγώ, 70, 74, 73, 70. Εκεί πέρα δύσκολα θα μπεις μέσα να κάνεις ριζική προστατεκτομή. Ο άνθρωπος θα πάρει τον ανδρογονικό αποκλεισμό. Ούτως ή άλλως θα ξέρουμε ότι για να κάνει, αν αποτύχει πολύ γρήγορα, τότε μιλάμε σχεδόν για μεταστατική νόσο. Ακριβώς. Αν αποτύχει αργά, τότε έχει μία επιθετική νόσο με τον ανδρογονικό, θα πάρει 10 χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα. Μια άλλη επιλογή, την οποία δεν την ανέφερα, είναι η κρυοθεραπεία. Εντάξει, η κρυοθεραπεία είναι για τις υποτροπές. Το να κάνει κανείς κρυοθεραπεία και ιδιαίτερα μετά από βραχυθεραπεία. Στέλιο, θα είναι disaster, δεν είναι καθόλου καλή. Βαγγέλη, η απάντηση στην τοποθέτησή σου είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο άλλαξα την ηλικία του αρρώστου από το 65 και το πήγα στο 71. No. Τι θέλω να πω με αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή, υπάρχουν μελέτες γερμανικές μετά από, άμα μπείτε στη βιβλιογραφία, ριζικής προστατεκτομής μετά από βραχυθεραπεία. Ψηλά ποσοστά ακράτειας, αλλά γίνεται. Και σας πληροφορώ ότι προσωπικά έχω κάνει δύο τέτοια χειρουργία. Και οι άλλοι δεν έχουν ακράτεια. Ματώσαμε, δυσκολευτήκαμε αρκετά, αλλά δεν έχουν ακράτεια. Και δεν είναι τόσο. Άρα ξέρω που να στέλνω τις υποτροπές μου. Όχι, δεν είναι τόσο. Δεν το λέω γι' αυτό προς Θεού. Απλώς θέλω να πω ότι παίζουν πάρα κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι και οι δύο. Δεν θέλω να είμαι προβοκάτορος, ούτε να είμαι πολύ κακός. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία στη βραχυθεραπεία. Είναι δύο περιστατικά που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Χωρίς να θέλω να προβληματίσω κανέναν από εσάς, γιατί αύριο πρέπει να ψηφίσετε όλοι υπέρ της βραχυθεραπείας, όλοι δηλαδή. Είμαι λίγο σκεπτικός στο τι εφαρμόζεται, πού εφαρμόζεται, πώς εφαρμόζεται.
πού εκπαιδεύτηκε, πώς το εκπαιδεύτηκε, πώς το εφάρμοσε. Πούμε κάτι που ισχύει βέβαια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τη ριζική προσφυγή. Σαφέστατα. Λίμωνο, δεν το συζητάμε καν αυτό. Είναι πιο στανταρισμένη μέθοδος η βραχυθεραπεία όσον αφορά αυτό που αναφέρατε. Είναι, είναι πιο στανταρισμένη όταν έχεις καλό ακτινοφυσικό, ουρολόγο που έχει εκπαιδευτεί καλά. Σωστό. Γιατί παίζουν λεπτομέρειες. Όπως για παράδειγμα, εγώ για ακτινοβολία στην Αθήνα δεν ξέρω κανένα κέντρο που να ξεπερνάει όλους τους ακτινοθεραπευτές που συζητάω και είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Ακόμα και σήμερα μου λένε 67 γκρέι, 68 γκρέι. Θεσσαλονίκη το ίδιο. Πολύ χαμηλή δόση, παιδιά. Θα είστε πολύ προσεκτικοί όταν θα πείτε σε έναν άνθρωπο, δεν σε χειρουργό. Αφήστε την βραχυθεραπεία τώρα μεταξύ μας. Δεν σε χειρουργό. Και πήγαινε να κάνει εξωτερική ακτινοβολία. Προτιμώ να πάει για βραχυθεραπεία ο άνθρωπος. Αυτό μας έλεγε. Και ο Στέλιος με έχει πείσει, δηλαδή, που συζητάμε τόσο καιρό και αλληλογραφούμε και μιλάμε, δηλαδή, ότι ίσως να είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα τελικά με τη βραχυθεραπεία, ακόμα και στον ελλαδικό χώρο, από τι εξωτερική ακτινοβολία. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει γιατί οι ακτινοθεραπευτές δεν κάνουν πάνω από 67 γκρέι, πάνω από 70 γκρέι, ενώ το ξέρουν. Γιατί δεν κάνουν, μην πεις τίποτα, Στέλιο. Γιατί δεν κάνουν, ποιος μπορεί να απαντήσει. Πώς? Τις επιπλοκές, παιδιά, φοβούνται. Τις επιπλοκές τις τρέμουνε, γιατί μετά θα έρθει στο... Θα πει, πήγαινε τώρα να δει τον κύριο Σκολαρίκο, γιατί ο άνθρωπος έχει μια προκτήτητα και μια επιτακτικότητα που είναι σε τρελαίνη. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, κάτι που πρέπει να συζητήσουμε και για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, γιατί και εμείς βλέπουμε, όχι πάρα πολλούς, αλλά βλέπουμε αρρώσεις μετά από βραχυθεραπεία. Γι' αυτό που είπε ο Στέλιος, να το θυμάστε πολύ καλά, στο τρίμηνο επάνω οι άρρωστοι έρχονται και συχτηρίζουν. Δηλαδή, βρίζουν, έρχονται και είναι πολύ επιθετικοί εναντίον του γιατρού που του έβαλε τα κοκκία και με κατέστρεψε και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και κάνε μου, θυμάμαι έναν άρρωστο Κύπριο, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα για να κάνει ακτινοθεραπεία και ερχόταν ξανά, κάνε μου διουρηθρική, δεν μπορώ, δεν συξηκώνομαι κάθε μία ώρα. Μα άνθρωπος τρελαινότανε. Και πραγματικά πέρασε ένα. Του έλεγα, εγώ δεν σου κάνω τίποτα. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Περίμενε ένα χρόνο, γιατί εκεί θα κάτσει. Και θα καθίσει και μετά θα σε ακουμπήσω. Και πραγματικά στον ένα χρόνο όντως είναι πολύ καλύτερα. Ένας ασθενής. Δεν λέει τίποτα αυτό, έτσι. Πάντως νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα παίζει αυτό που λέμε πάντα, σωστή επιλογή των ασθενών. Και όταν σωστή τεχνική. Σωστή επιλογή, και σωστή τεχνική. Αλλά και όταν γίνει σωστή μεγάλο επιλογή, ασθενείς οι οποίοι ουρούν πολύ καλά, περνάνε πάρα πολύ καλά αυτούς τους δύσκολους μήνες. Ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν επιλογή σωστά, δεινοπαθούν, όπως το λέτε. Θα ακούσετε αύριο και είμαι σίγουρο. Κ. Παπαδάκη. Ποιον είναι που κάνεις πριν αποφασίσεις αν προχωρήσεις από την θεραπεία? Είχαμε βάλει ολόκληρα... Ναι. IPSS, ουρορομετρία και ένα διορθικό υπέρηχο για να εκτιμήσουμε το μέγεθος του προστάτη. Η ιστεοσκόπηση είναι προαιρετική, παλιά το κάναμε πιο πολύ. Η ιστεοσκόπηση κάνω μόνο αν δεν μπορώ με το διορθικό υπέρηχο να αποδείξω την ύπαρξη μέσου λοβού ή υψηλού αφιένα, που συνήθως μπορούμε. Η ιστεοσκόπηση δεν έχω κάνει ποτέ εγώ προσωπικά σε ασθενή πριν από βραχυθεραπεία. Αύριο το πρωί θα σου στείλω, γιατί εμένα με έχει πείσει, για να είμαι ειλικρινής, τον άρρωστο που δεν θέλει να χειρουργηθεί, την επιλογή του και δεν θέλει να χειρουργηθεί. Γιατί ο άρρωστο που θέλει να χειρουργηθεί, ίσως να μην σου στείλω. Αλλά τον άρρωστο που δεν θέλει να χειρουργηθεί, για να είμαι ειλικρινής, και που είναι επιθυμία του να μην χειρουργηθεί και είναι στα 70 του, πολύ ευχαρίστω να σου στείλω αύριο το πρωί να κάνει βραχυθεραπεία. Και του κάνω ένα διορθωτικό, σπέρνω στο τηλέφωνο και σου λέω: εσύ, Στέλιο, έχει 110 γραμμάρια προστάτη. Τον αναλαμβάνει. Πρακτικά. Με βάση τα guidelines και με βάση αυτά που σας δείξαμε, είναι στην ομάδα εκείνη που δεν θα πετύχει πολύ καλά. Τι γίνεται, έχουμε καινούργια πράγματα, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς? Στο συγκεκριμένο νούμερο που αναφέρατε, 110, όχι, δεν το αναλαμβάνω και μου έχει τύχει αυτό στο ιατρείο. Αυτό που έχουμε είναι η σμίκρυνση του προστάτη με τη χρήση ανδρογονικού αποκλεισμού. Έχει βρεθεί ότι στους 3 μήνες η σμίκρυση του προστάτη αγγίζει το 25-30%. Και έχει βρεθεί με μελέτες, υπάρχουν δημοσιευμένα papers, ότι η σμίκρυση αυτή σταθεροποιείται περίπου στους 3 μήνες. Οπότε οι ασθενείς αυτοί δεν χρειάζεται να πάρουν παραπάνω. Συνήθως κάνουμε ή μια μηνιαία δόση στην αρχή και μετά μια τριμηνιαία, ή μια τριμηνιαία από την αρχή, ή μηνιαίες χορηγήσεις που υπάρχουν τώρα για 3 μήνες. 3 μήνες, μου έχει τύχει αρκετές φορές στους ασθενείς που έχω κάνει εγώ, ένα περίπου 10% θα έλεγα, 10 με 15%, και όλες,
Και όλες τις φορές που προσπάθησα δεν είχα καμία παρεμβολή ειδικής σύμφυσης και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά αν για 110 δεν το συζητά. Μιλάμε για προστάτες, 70, 80 και... Δεύτερη ερώτηση που εγώ αν ήμουν στην ομάδα της ριζικής προστατεκτομής σίγουρα θα την έκανα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην την κάνω. Έχει ένα άνθρωπο το οποίο είναι 62 χρονών. Έχει προσδόκιμη επιβίωση 25 χρόνια ακόμα και είναι μια χαρά υγιής. Και είναι στα κριτήρια, έχει ένα PSA 5, έχει ένα προστάτη 40 γραμμάρια, έχει ένα Gleason score 3-3 από τη μία πλευρά. Πώς θα με πείσεις, γιατί να κάνει βραχυθεραπεία και να μην κάνει ριζική προστατεκτομία αυτός ο άνθρωπος. Είναι σεξουαλικά ενεργής, γιατί ρίχνουμε λίγο τα χρόνια, ρίχνουμε λίγο την ηλικία. Γιατί δεν το κάνεις 52. 52. Ποιο 62 καθώς. Και 52. Καταρχήν, όσον αφορά την ηλικία, υπάρχουν, όπως δείξαμε στις διαφάνειες, πλέον δημοσιευμένα σε έγκριτα περιοδικά μακροχρόνια αποτελέσματα 15 ετίας. Δεν νομίζω κάποιος από εσάς να ξέρει κάποιο paper που να έχει μεγαλύτερα πάνω από 15 ετία αποτελέσματα ριζικής προστατεκτομής. Λίγο πολύ τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι αυτά. Άρα μπορούμε να στηριχτούμε κάλλιστα σε αυτές τις μεγάλες σειρές και να στηρίξουμε αυτό. Υπάρχουν επίσης papers που μιλάνε για ασθενείς νέους κάτω των 55. 50 με 55 ετών και 10 χρόνια αργότερα και εξετάζουν τις ογκολογικές παραμέτρους. Τώρα, για να απαντήσω στο ερώτημα, ένας 62χρονος κατά πάσα πιθανότητα είναι ακόμα στη δουλειά του. Αν είναι, μιλάω τώρα για αληθινά περιστατικά που τα βλέπαμε πολύ στην Αγγλία. Κυρίως επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι θέλουν μερικές φορές να μην το μάθουν καν στη δουλειά του ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι έκανε. Έρχονται, κάνουν βραχυθεραπεία την Παρασκευή και τη Δευτέρα είναι πάλι στο γραφείο τους. Ένα όχι ίσως το σημαντικό, αλλά μία παράμετρος η οποία, ας πούμε, για κάποιους ανθρώπους παίζει ρόλο. Το δεύτερο είναι, σε αντίθεση με αυτό που είπατε πριν, δηλαδή υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που λένε «βγάλω το αυτό το πράγμα από μέσα μου, ξερίζωσέ το», υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θέλει το αντίθετο. Το θεωρεί πολύ ακροτηριαστικό, δεν θέλει μεγάλο χειρουργείο, το φοβάται. Φοβάται τι θα επακολουθήσει, θα πεθάνει, θα κάνει γενική αναισθησία για μερικές ώρες. Διαλέγουν αυτό. Στην δική λειτουργία είναι σαφώς καλύτερη. Δεν θα εντρυφήσω. Λαμβάνω υπόψη σαφώς ως πολύ πιο ειδικό από μένα το καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, τα σχόλια που έκανε. Αλλά νομίζω είναι αποδεδειγμένο από όλα τα papers ότι σαφώς η αισθητική λειτουργία μετά από βραχυθεραπεία είναι καλύτερη μετά από ριζική προστατεκτομή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ακράτεια ουρών, επίσης το βλέπω πολύ συχνά. Γνωρίζω, ουρολόγος είμαι και εγώ, γνωρίζω ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και με τη ριζική προστατεκτομή, αλλά είναι διαφορετικό να μιλάμε για λιγότερο από 1% και διαφορετικό να μιλάμε για διαφορετικά ποσοστά που τα ξέρετε όλοι λίγο πολύ από τις δημοσιεύσεις. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη έτσι ερώτηση, αύριο όποιος ψηφίσει θετικά πληρώνουμε κάτι παραπάνω. Όποιος θέλει κάνει ταμείο στο τέλος. Στην πλατεία.